πίεσης στις μονάδες εντατικής θεραπείας των νοσοκομείων της Κρήτης αλλά και στις κλινικές COVID ξεπερνάει το 90% κυρίως για τους διασωληνωμένους ασθενείς. Μαζί μας ο καθηγητής Γενικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο κύριος Χρήστος Λιονής. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Δασκαλάκη και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Και θα ήθελα να ξεκινήσω με το εξής ερώτημα. Πού οφείλεται όλη αυτή η ασφυκτική πίεση μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού? Κάτι που ομολογουμένως δεν το είχαμε βιώσει πέρυσι το καλοκαίρι. Βεβαίως πέρυσι το καλοκαίρι δεν γνωρίζαμε και ποια ήταν ακριβώς η εικόνα της πανδημίας λόγω του αριθμού των τεστ που γινόταν. Με έχετε ακούσει κύριε Δασκαλάκη να μην μιλάω ποτέ με βεβαιότητα. Και δεν θα ήθελα να συμμερίζουμε τη βεβαιότητα εξαιρετικών συναδέλφων και φίλων χωρίς δεδομένα. Mm-hmm. Χωρίς δεδομένα που θα προκύπτουν από τη συστηματική ανάλυση δεδομένων του πληθυσμού. Γιατί όπως ξέρετε μετράμε την εικόνα πολύ επιφανειακά, πολύ αποσπασματικά. Δεν έχουμε οροεπιδημιολογικές μελέτες αντιπροσωπευτικές του πληθυσμού και φυσικά δεν έχουμε και επιδημιολογικές μελέτες που θα μας εξηγήσουν πού οφείλεται αυτό το κύμα. Έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε υποθέσεις. Άκουσα και με πολύ προσοχή και την κυρία Παγώνη. Θα μπορούσα και εγώ να προσθέσω τις δικές μας υποθέσεις mm-hmm. από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, αλλά δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, η χρονική στιγμή, είναι η περίοδος για υποθέσεις. Όπως επιτρέψτε μου, δεν είναι και η περίοδος για να αποθέτουμε ευθύνες ή ενοχές στην Α κατηγορία ή στη Β κατηγορία. Και νομίζω ότι είναι περισσότερο ώρα περισυλλογής και προσεκτικών μέτρων που δεν θα επαναλαμβάνουν όλες εκείνες τις καινότυπες μόνο απόψεις, ο εμβολιασμός και όλα τα άλλα. Έχουμε ανάγκη και από καινούργια μέτρα που θα μου επιτρέψετε μέσα από τη μικρή μας συζήτηση αυτή να διατυπώσουμε και εμείς από τη μεριά της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 4 μέτρα που άμεσα θα πρέπει να υλοποιηθούν στην Κρήτη για να μειώσουν πραγματικά όχι μόνο το φορτίο στο νοσοκομείο αλλά και να προσφέρουν πραγματικά ή να ανοίξουν ή να υποδείξουν ότι η Κρήτη μπορεί όχι να είναι το σημείο στιγματισμού όπως δυστυχώς πολύ συχνά τα μέσα ενημέρωσης της Αθήνας μεταφέρουν αλλά να υποδείξουν ότι η Κρήτη είναι ένα μοντέλο πραγματικά mm-hmm. ουσιαστικά ανάσχεσης και επιτυχούς αντιμετώπισης της πανδημίας. Ποια είναι αυτά τα 4 μέτρα, κύριε καθηγητά? Τι είναι αυτό που θα μπορούσε, ποιες είναι αυτές οι 4 παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να απλοποιήσουν, όσο μπορεί να απλοποιηθεί, μια διαδικασία που έχει να κάνει με τη δημόσια υγεία? Θα ήθελα να σας πω ότι και μαζί σας και με τον τηλεοπτικό σας σταθμό από το πρώτο κύμα είχαμε μιλήσει για αυτά τα μέτρα. Μάλιστα πριν από 2 μέρες δημοσιεύτηκε στο μεγάλο ευρωπαϊκό περιοδικό το Health Policy, πολιτική υγείας, ένα εξαιρετικό άρθρο που αναφέρει εξαιρετικά επιτυχημένα μοντέλα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που εάν είχαν εφαρμοστεί στον τόπο μας, γιατί mm-hmm. είχαν διατυπωθεί και έχουν υποστηριχθεί από εμάς, από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και την Ιατρική Σχολή, θα μπορούσαν πραγματικά η Κρήτη να ήταν ένα υπόδειγμα. Προχωράω σε αυτές τις προτάσεις που έχουν υποθεί και έχουν δημοσιευτεί και στα τοπικά μέσα. Το πρώτο που ζητάμε είναι ανάπτυξη εδώ και τώρα μίας τηλεφωνικής γραμμής για την πρώτη επαφή όλων εκείνων που διαγιγνώσκονται με οποιοδήποτε μέσο μετά από μια διαγνωστική δοκιμασία ή εμφανίζουν συμπτώματα χωρίς ακόμη να έχει επιβεβαιωθεί η διάγνωσή τους, μια τηλεφωνική γραμμή που θα πρέπει να λειτουργεί κάτω από την ευθύνη της 7ης ΥΠΕ. Θα πρέπει να λειτουργεί κάτω από την ευθύνη σοβαρών και καλά εκπαιδευμένων προσώπων που θα χρησιμοποιούν πρωτόκολλα και θα κατευθύνουν πολύ σημαντικό το σημείο του προσανατολισμού και της κατεύθυνσης των ατόμων με συμπτώματα, ήπια ή μέτρια ή και τα σοβαρά έτσι και αλλιώς θα φτάσουν στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Είχαμε ξανά τονίσει και από την Ιατρική Σχολή την αναγκαιότητα ανάπτυξης μιας τηλεφωνικής γραμμής για την ενημέρωση των ανθρώπων που επιθυμούν να εμβολιαστούν, σήμερα και των γονέων πραγματικά που επιθυμούν να εμβολιάσουν τα παιδιά τους, αλλά και μια τηλεφωνική γραμμή που θα καταγράφει, θα ενημερώνει και θα στηρίζει τους τα πρόσωπα μετά τον εμβολιασμό. Άρα λοιπόν η ανάπτυξη αυτής της τηλεφωνικής γραμμής είναι το πρώτο και το ουσιαστικό μέτρο. Ουσιαστικά δηλαδή όλες αυτές οι απορίες που δημιουργούνται, είτε με πιθανά συμπτώματα, ακριβώς, είτε έχουμε νοσήσει,
είτε έχουμε μια ανησυχία μετά τον εμβολιασμό, μέσα από μια σωστή ενημέρωση να μπορεί να τρέξει αυτή η διαδικασία, έτσι ώστε να ανοίξει και ο δρόμος να πηγαίνει ο κόσμος να εμβολιαστεί με λιγότερο φόβο. Ακριβώς. Τώρα όμως μιλάμε και για μια δεύτερη χρήση της τηλεφωνικής αυτής γραμμής, κυρίως ως ένα μέσο επικοινωνίας με τους νέους διαγνωσμένους για κοροναϊό, αλλά και αυτούς με συμπτώματα που επιθυμούν πραγματικά να τρέξουν αμέσως τη διαγνωστική οδό. Θεωρείτε δεύτερο, αυτό, και συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι παρακαλώ, αν κάποιος μπορεί να καλέσει αυτή τη γραμμή έχοντας κάποια συμπτώματα, χωρίς να έχει υποβληθεί ακόμα σε κάποιο τεστ, θα μπορούσε να φρενάρει την πανδημία λαμβάνοντας συμβουλές πώς μπορεί να δει εάν πάσχει από, αν έχει νοσήσει από κορονοϊό, και πώς μπορεί να προστατεύσει τους γύρω τους. Θα ήθελα να πω, για να μην φανώ ότι ύπταμε στους εθέρες, είναι 4 μέτρα τα οποία αλίμονο δεν είναι η πανάκια αυτή τη στιγμή που θα λύσουν το πρόβλημα που αυτή τη στιγμή βλέπετε έχει φτάσει στην κορύφωσή του. Η πανδημία φτάνει στην κορύφωσή της αυτή τη στιγμή στην Κρήτη, αλλά ουσιαστικά έρχονται να βοηθήσουν τα νοσοκομεία μας που αυτή τη στιγμή εξαντλούνται, και το ακούσατε και από πλευράς ανθρώπινου δυναμικού αλλά και από πλευράς δυναμικότητας, και να βοηθήσουν ακόμη και τον κόσμο που βρίσκεται σε αγωνία και σε σύγχυση. Προχωράμε σε δεύτερο μέτρο. Το δεύτερο μέτρο που το είχαμε πει και με εσάς συγκεκριμένα, ενσωμάτωση των κινητών μονάδων που υπάρχουν σήμερα στις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Οι κινητές μονάδες που σήμερα χρησιμοποιούνται για διαγνωστικούς ελέγχους θα πρέπει να υπηρετήσουν πολλαπλούς ρόλους. Ο ρόλος αυτή τη στιγμή, μετά όμως με κατάλληλο όχι μόνο εξοπλισμό, όπως και το ρόλο του εμβολιασμού. Όχι μόνο και το ρόλο του εμβολιασμού, αλλά κυρίως αυτή τη στιγμή τη φροντίδα των ανθρώπων και των οικογενειών που θα νοσηλεύονται στο σπίτι. Θα πάω ακόμη και παρακάτω. Οι κινητές μονάδες πλέον θα πρέπει να είναι το εργαλείο και το μέσο για να μπορεί αμέσως η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, με την αρρωγή του τηλεφωνικής γραμμής αλλά και ενός συντονιστικού κέντρου που θα πρέπει να είναι στα 2 πολύ μεγάλα τριτοβάθμια νοσοκομεία της Κρήτης, θα πρέπει πραγματικά να είναι το κύριο εργαλείο. Τρίτο, οργάνωση ομάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Αυτή τη στιγμή τα κέντρα υγείας, οι τοπικές μονάδες, τα περιφερειακά ιατρία, με ευρύτερη σύνθεση, καμία αντίρρηση για τη σύνθεσή τους, αλλά και με πρόσωπα πραγματικά με επιρροή από τις τοπικές κοινότητες, θα πρέπει να αναλάβουν ένα πολλαπλό ρόλο και με τη βοήθεια των κινητών μονάδων. Φυσικά αυτό προϋποθέτει, θα πάμε και στο τέλος της προϋποθέσης, και στην άμεση εκπαίδευση εντατική, πάνω τώρα στην οξία φάση, εκπαίδευση αυτών των ομάδων που θα πραγματικά θα φροντίζουν οι οικογένειες και ασθενείς. Να σας πω, και μας ακούν οι τηλεθεατές σας, ρωτάω τώρα, μια οικογένεια που έχει ένα πρόσωπο, παιδί ή ενήλικα με ήπια συμπτώματα, ποιος τη φροντίζει? Ποιος ενημερώνει την οικογένεια αυτή τη στιγμή για το τι θα κάνουν τα υπόλοιπα πρόσωπα? Η Κρήτη έχει κατακλειστεί από περιπτώσεις. Στη μεγάλη της πλειοψηφία ενήπιες. Ποιος ενημερώνει για το πώς θα ληφθούν προληπτικά μέτρα για τη διακοπή της αλυσίδας? Ποιος θα στηρίξει την οικογένεια? Ποιος θα στηρίξει τον ασθενή, μικρό ή μεγάλο, με ήπια συμπτώματα? Ποιος θα στηρίξει το ηλικιωμένο άτομο που βρίσκεται στην οικογένεια και έστω και αν έχει εμβολιαστεί, γιατί ενέχει και τον κίνδυνο της μόλυνσης, που είναι και ευάλωτος? Που σημαίνει λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή οι οικογένειες στην Κρήτη σε μεγάλο βαθμό δεν έχουν την υποστήριξη που θα παίρνει. Αυτές οι ιδέες που τις έχουμε διατυπώσει εδώ, για όποιον πραγματικά συνάδελφο με ακούει, δεν είναι μόνο επινοήσεις της ιατρικής σχολής και του Χρήστου του Λιονί, αλλά είναι και δημοσιευμένα επιτυχημένα μοντέλα σε επιλεγμένες χώρες της Ευρώπης. Μάλιστα. Με αναφορά πριν 3 δημοσιεύσεις. Το τέταρτο που είναι και πολύ σημαντικό είναι η νοσηλεία και η φροντίδα των ατόμων στο σπίτι. Κύριε Δασκαλάκη, αυτή τη στιγμή που πραγματικά τώρα φλεγόμαστε εδώ μέσα στην Κρήτη, αλλά και η Ελλάδα θα πρέπει να πάρει την εικόνα αυτή και την εμπειρία της Κρήτης, είναι η ώρα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και η ώρα της οργάνωσης υπηρεσιών στο σπίτι. Είχα τη χαρά να μιλήσω προχθές με έναν δημοσιογράφο από το μεγάλο δημοσιογραφικό οργανισμό, το Πολίτικο. Μας μετέφερε την πολύ μεγάλη εμπειρία
που επιχειρεί αυτή τη στιγμή σε πολύ μεγάλες περιφέρειες η Ιταλία. Η Ιταλία αυτή τη στιγμή οργανώνει τις υπηρεσίες υγείας της μετά από τη μεγάλη της εμπειρία από το πρώτο κύμα, αλλά και τώρα οργανώνει υπηρεσίες στο σπίτι. Είναι αυτό που χρειαζόμαστε και για δύο λόγους και σταματώ. Πρώτος λόγος, η ευαλωτότητα και τα άτομα αυτά που κακώς και λυπάμαι που τα λέμε κατάκι τους. Αυτός ο όρος επίσης με στενοχωρεί σαν άνθρωπο και σαν επιστήμονα. Είναι πρόσωπα που είναι περιορισμένα στο σπίτι. Είναι πρόσωπα με αναπηρίες. Είναι πρόσωπα με ευαλωτότητα. Δεν είναι κατάκητοι. Η χρήση όρων που στιγματίζει, κύριε Δασκαλάκη, να το λέμε γιατί το κανάλι σας έχει αυτή την ευαισθησία, πρέπει να σταματήσει εδώ και τώρα. Αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους φροντίσουμε τώρα. Και αργότερα για την τρίτη δόση, πρέπει να σκεφτόμαστε και την τρίτη δόση. Ποιος θα την κάνει, κύριε Δασκαλάκη, ποιες είναι οι ομάδες που θα πάνε, θα ξαναστήσουμε όλο εκείνο τον μηχανισμό με τους υπερήλικες, με τα τροχύλατα και τα καροτσάκια που θα έρχονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ή θα μιλήσουμε από τώρα ποιος και ποια πρωτοβάθμια φροντίδα με τη βοήθεια και των ιατρικών συλλόγων και ιδιωτών και του δημόσιου φορέα. Θέλοντας, κλείνοντας, να μου σχολιάσετε, μάλλον να μου εκτιμήσετε πώς βλέπετε εσείς την πορεία και την εξέλιξη της πανδημίας σε επίπεδο Κρήτης. Εγώ θα σας πω, επειδή το παρακολουθώ τους αριθμούς στενά από την αρχή της πανδημίας, την τελευταία εβδομάδα, από την περασμένη δηλαδή Δευτέρα, βλέπουμε μία οριακή μείωση, αισθητή όμως μείωση, δηλαδή την αντιλαμβανόμαστε στις νέες μολύνσεις, με δεδομένο ότι καθημερινά και στην Κρήτη γίνονται χιλιάδες τεστ. Κοιτάτε, θα επιχειρήσω να κάνω μία εκτίμηση. Δεν θα έλεγα πρόβλεψη γιατί δεν είμαι προφήτης. Εκτίμηση, σωστά. Θα έλεγα ξανά ότι η Κρήτη θα αντέξει. Και το λέω όχι με όρους ενθάρρυνσης. Φοβάμαι, δεν το κρύβω και δεν το κρύβω στις τελευταίες μου επικοινωνίες με τον τοπικό τύπο. Φοβάμαι, αλλά εκτιμώ ότι θα αντέξει. Δηλαδή ότι ούτε Πέργαμο θα γίνομαι, ούτε θανάτους θα έχουμε αυτούς που μπορεί κανένας να εκτιμάει να προβλέπει. Φοβάμαι όμως κάτι. Φοβάμαι την κατάρρευση του συστήματος υγείας. Φοβάμαι την εξουθένωση και την εξάντληση των εξαιρετικών συναδέλφων μου και επαγγελματιών υγείας στα νοσοκομεία. Και φοβάμαι ότι αυτή η εξάντληση δεν θα έχει άμεση συνέπεια μόνο στο πρόβλημα που λέγεται COVID, αλλά κυρίως στα χρόνια και μείζωνα θέματα υγείας του πληθυσμού της Κρήτης, που εξαιτίας αυτής της εστίασης και λογικό είναι της προσοχής του υγειονομικού συστήματος αναγκαστικά θα περιθωριοποιήσει και θα βάλει στην άκρη άλλα σοβαρά προβλήματα, των οποίων τα θέματα θα τα δούμε μπροστά μας. Αυτός είναι ο φόβος. Και καταλαβαίνω την αναγκαιότητα να ενισχυθούν τα νοσοκομεία, αλλά αυτή τη στιγμή χωρίς την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ως ένα άμεσο βραχίωνα δίπλα στα νοσοκομεία, φοβάμαι ότι οι λύσεις που θα έχουμε θα είναι πολύ προσωρινές. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία. Καλό σας βράδυ. Πολύ.